αυτή τη δυναμική συγκέντρωση θέλουμε να ακουστεί σε κυβέρνηση και εργοδότες ότι δεν υποχωρούμε από τα αιτήματά μας, ότι δεν πιάνουν τόπο η τρομοκρατία και η ένταση της καταστολής. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο 6,5 μήνες τώρα προσπαθούμε να ζήσουμε με λίγο πάνω από 10 ευρώ το μήνα τη μέρα. Τα χρέη αυξάνονται, ενώ όσοι δουλεύουμε, η εντατικοποίηση είναι μεγάλη, ο καθένας δουλεύει για τρεις, βάζοντας την υγεία μας σε κίνδυνο. Και αυτό, αφού η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και το άνοιγμα του τουρισμού έγινε με τους όρους των αεροπορικών εταιριών, των μεγάλων επιχειρηματιών του κλάδου. Τα αεροπλάνα έρχονται γεμάτα, χωρίς κανέναν έλεγχο, τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα επιστημιστικά καταστήματα έχουν γίνει λάστιχο, αφού η απέτηση των εργοδοτών είναι να βγει η δουλειά με το λιγότερο δυνατό κόστος. Ταξιδιώτες και εργαζόμενοι στηβάζονται στα ίδια μέσα μαζικής μεταφοράς. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι τα χτέλ της γραμμής από και προς αεροδρόμιο Λούτζα Ραφίνα όχι μόνο δεν ισχύει η μείωση της πληρότητας στο 50%, αλλά μέχρι και τα δρομολόγια είναι μειωμένα, με αποτέλεσμα και όλες οι θέσεις να είναι γεμάτες και να έχει και όρθιους εργαζόμενους, χωρίς καν παράθυρα. Ακόμα και σε κρούσματα κορονοϊού, σε εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, οι εταιρείες το μόνο που κάνουν είναι να βγάζουν προληπτικά εργαζόμενους σε καραντίνα, προσπαθούν να τα αποσιωπήσουν και πετάνε το παλάκι στο νεοδί για να μην αναλάβουν οι οικοί κανένα απολύτως κόστος. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, όχι η προστασία της υγείας μας. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας ποια είναι? Αυτοπεριορισμός ή καραντίνα, κάνε το γιατρό στον εαυτό σου, πήγαινε στη δουλειά με τα πόδια, γιατί κάνει και καλό. Δεν γίνεται άλλο να παίζουμε την υγεία μας στα ζάρια. Απαιτούμε πλήρη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, αύξηση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους τους εργαζόμενους, μέτρα ατομικής προστασίας. Συνάδελφοι, προετοιμαζόμαστε για κλιμάκωση της επίθεσης της εργοδοσίας και της κυβέρνησης απέναντι στα δικαιώματά μας. Μεγάλες εταιρείες προετοιμάζονται για μαζικές απολύσεις και στόχος τους είναι να ξεπαιδεύουν μια και καλή με τη σταθερή δουλειά και τα δικαιώματά μας. Θα μας βρουν απέναντί τους. Όλοι μαζί, μια γροθιά, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, δυναμώνουμε τα σωματεία μας. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά για να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, για να καλυφθεί το εισόδημά μας με ευθύνη των εργοδοτών. Παλεύουμε ενάντια στις απολύσεις, παλεύουμε να γίνει ακύρωση των χρεώσεων σε ΔΕΚΟ, εφορία και τράπεζα. Όλοι μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους, να παλέψουμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που στέλνει τον λογαριασμό της νέας κρίσης στους εργαζόμενους. Καλή δύναμη, συνάδελφοι, και καλούς αγώνες!